Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Περιπρές, πίσω στο ραντεβού, το λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 παίρνουμε σκυτάλι. Από τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 και την παραδίδουμε στο σημείο του πέναλτι για να το εκτελέσει ο Γιώργος Ζάγορας. Μέχρι τότε κυρίως κινούμαστε, όχι εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, αλλά εκτός συνόρων κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, πέρα από φιλολογικές συζητήσεις ή μεταγραφικά σενάρια, κάτι χειροπιαστό που να μας απασχολήσει δεν έχουμε. Δεν μας έχει... Είναι οι χειρότερες ποδοσφαιρικές μέρες του χρόνου αυτές που διανύουμε. Αυτή η περίοδος. Είναι και αυτή η εβδομάδα καινή μέχρι να έρθουν οι τελικοί του Europa και του Champions League. Ναι, να έχει λίγο δράση, έστω την τελευταία, για να μας αφήσει η σεζόν. Ναι, μέχρι στιγμής, δηλαδή, άντε και στις ομάδες που είναι στην Ευρώπη, τι κινητικότητα έχει. Ούτε καν ανανεώσει έχει ακόμα. Δηλαδή, ο Άρης τώρα θέλει να τελειώσει του Μαρτίνες. Ήδη είναι από τις ομάδες που έχουν κινηθεί πιο γρήγορα από όλες, λόγω της δράσης του στην αγορά της Σκανδιναβίας. Εκεί που έριξε δίχτυα με τους Σουηδούς. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση με τις διαδοχικές δηλώσεις από τις Αλασπάλμας για το μέλλον του Ματέου Γκαρσία. Με τελευταίο δείγμα καταγεγραμμένο την αρνητική απάντηση σε ερώτηση που δέχτηκε ο Γιώργος Σαββίδης για το αν ο ΠΑΟΚ έχει εμπλακεί στην υπόθεση Ματέου Γκαρσία. Να το καταγράψουν γι' αυτό. Αλλά πέραν αυτού, άντε να πω την κίνηση του Μπρούνο στον Ολυμπιακό από τον Ατρόμητο, κάτι άλλο που δεν υπάρχει. Να μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι και να μας απασχολήσει για ώρα, γιατί να συζητήσουμε για το αν κάποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν στις ομάδες ή αν κάποιοι θα φύγουν. Αναμένουμε και τις ανανεώσεις στον ΠΑΟΚ, ποιες θα γίνουν, αν θα γίνουν. Περιμένουμε να δούμε. Κομβικές ανανεώσεις. Δηλαδή, τρεις από τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συζητάει ήταν βασικοί στον τελικό του κυπέλου. Και μόνο αυτό λέει πολλά. Όσον αφορά το εξωτερικό, η τελευταία είδηση που ήρθε αυτή που συζητούσαμε Θωμά νωρίτερα έχει να κάνει με τον Μιχιταριάν και την οριστική απουσία του από τον τελικό. Υγιέστατος είναι ο άνθρωπος, μια χαρά να έχει την υγεία του, αλλά λόγω καταγωγής δεν μπορεί να πάει στο Αζερμπαϊτζάν. Είχε τεθεί το ίδιο θέμα με τον Μιχιταριάν και όταν η Arsenal είχε παίξει με την Καραμπάκ σε φάση ομίλων Europa League. Τώρα παίζει εκεί τον τελικό του Europa League και ο Μιχιταριάν είναι εκτός. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν οι Αρμένοι στο Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις λόγω του πολέμου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. 2019 και τέτοια προβλήματα να ταλανίζουν και το ποδόσφαιρο. Ναι, πραγματικά είναι τραγικό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έγιναν κάποιες κινήσεις. Μήπως και βρισκόταν κάποια λύση για το συγκεκριμένο θέμα και μέσω της UEFA, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και πριν από λίγη ώρα η Arsenal ανακοίνωσε οριστικά την απουσία του Μιχιταριάν. Τελικώς την ερχόμενη Τετάρτη. Έχουμε ακόμα μέρες. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα. Ναι, το λογικό είναι να περιμένουμε και το τελικό του Europa League και φυσικά του Champions League. Θωμάνο, ήταν μόλις ότι η Liverpool ήδη έχει πάει Μαδρίτη, ε. Ναι, είδα χτες ένα βιντεάκι γιατί ο Chamberlain που κορόδευε τον Σαλάχ που κοιμόταν στο αεροπλάνο σε κάτι θέσεις. Δεν ξέρω με τι ταξιδεύανε, με διαστημόπλοιο. Θα πάνε. Κοιμόταν ξαπλωμένο στο αεροπλάνο. Να σου πω κάτι, επειδή έχω ξαναδεί Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή να προσπαθεί να βρει χώρο σε αεροπλάνο να κοιμηθεί. Και πολύ μικρότερο χώρο. Το έχει ζήσει. Και πολύ μικρότερο χώρο. Ναι, και αεροπλάνο γραμμή. Όχι τσάρτερ. Ναι. Δύο εβδομάδε νωρίτερα η Λίβερπουλ στη Μαδρίτη. Στη Μαρμπέγια θα πάνε για προετοιμασία λόγω θερμοκρασία, διάβασα. Ναι, για να προσαρμοστούν στο κλίμα. Ναι, να πάνε να φάνε λίγο κανένα 25-27 στο κεφάλι. Να στρώσουν λίγο ενώπιση τελικού. Ναι. Να βράσει λίγο το κεφάλι τους, να καταλάβουν ότι τέτοια ημερομηνία που γίνεται τελικός και σε τέτοια χώρα είναι λίγο σφιχτά τα. Θα έχει πάνω από 30, δεν θα έχει στη Μαδρίτη 1 Ιουνίου. Ναι, 1 Ιουνίου είναι λίγο ζόρι κατά. 9 η ώρα το βράδυ θα είναι εκεί, ώρα Ισπανίας. Τα πράγματα. Το μόνο καλό είναι η ώρα που λογικά θα γυρωσεί.
Όσοι ζώστη. Ωραία. Πάμε. Ένα είδον. Όσοι ζέστη και να κάνει εκείνες τις ημέρες. Όσο περνάνε βέβαια οι μέρες, λιγοστεύουν οι αναφορές στο Χάρι Κέιν και αρχίζει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του. Ούτε καν είχα σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, okay, θα και πέξει. Είσαι τώρα ο Ποτσετίνο. Ναι. Έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει. Χωρίς ποιον βγάζεις εκτός. Έλατε. Γιατί νομίζω είναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Κέιν. Εφόσον θα είναι έτοιμος. Αλλά κάποιος πρέπει να μείνει έτοιμος. Και εγώ δεν θα άφηνα εκτός τον Λουκάς Μόουρα. Δεν το παίξει, έχει ψυχολογία, δεν τον βγάζει. Δεν βγάζει και το Σον που σε τράβηξε όλο το διάστημα της απουσίας του. Τι βρήκαμε την τριάδα μπροστά. Έκλεισε. Ναι. Δεν βγάζει το Μούρα, δεν το βγάζει. Δηλαδή. Το Σον δεν το βγάζει. Βάζει τον Κέιν μέσα, κρατάς και τον Ντέλε. Πάμε άλλη διάταξη. Θα παίξει ο Ντέλε στον άξονα. Και ο Έριξεν. Όλοι μαζί. Ναι. Δεν γίνεται. Πώς θα πάει. 4-3-3. Ένα και δύο. Αυτό δεν είναι 4-3-3. Αντρικά. Είναι 4-1-5. Έλατε. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω από αυτούς τους πέντε που αναφέραμε. Η ευχάριστη πονοκέφαλη. Κέιν, Μόουρα, Έριξεν και άλλοι. Ένας από αυτούς τους πέντε πρέπει να μείνει έξω. Θα γίνουμε σαν το ανέκδοτο. Θα πει ο Ποκετίνο, εσύ αγόρι μου θα παίξεις τη Μόουρα. Ναι. Εσύ Κέιν θα παίξεις. Ναι. Εσύ Σον θα παίξεις. Ναι. Εσύ Ντέλε θα παίξεις. Ναι. Εσύ Έριξεν θα παίξεις. Ναι. Και άμυνα ποιος θα παίξει. Δηλαδή. Κάποιος πρέπει να μαρκάρει κιόλας. Θα παίξει μια. Μαζί σας εγώ. Σας αγαπάω όλους. Ναι. Και πίσω τι έχουμε Γουανιάμα. Και πίσω έχουμε Σισόκο. Σισόκο, ναι. Βασικά αυτή δεν πρέπει να είναι η δύο με την Γκιχάφ. Ο Wings θα είναι έτοιμος. Ναι, θα είναι. Αλλά πιστεύω ότι... θα μείνει εκτός. Εντεκάδας. Γουανιά μας Σισόκο. Με το μάτς που έκαναν ειδικά στο Άμστερνταμ, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι και όλα στο Champions League, δεν πρέπει να είναι αυτή η διάδα. Ειδικά ο Γουανιά μας ήταν φοβερός. Ναι. Ξέρεις τι είναι... Για την Tottenham συζητάμε λίγο την δεκάδα. Για τη Liverpool ξέρουμε. Δεν είναι... Εύκολα. Η ίδια είναι όλη τη χρονιά. Πραγματικά. Τι να αλλάξει. Με τη γνώση συνταγή. Μιλάμε για ίδια δεκάδα ομάδα η οποία είναι στην Premier League πρωταγωνιστρία. Δηλαδή δεν είναι. Θα ακουστεί τώρα κάπως. Είναι σχεδόν πρωταθλήτρια. Δεν ξέρω ότι αυτό το περίμεναν όλοι στο παραένα. Όλοι στο Manchester αυτή την ατάκα την περίμεναν να την πανηγυρίσουν σχεδόν από τα αθλητήρια. Παιδιά, να το πήρατε, εντάξει, δεν πειράζει, απλά δεν σα το αυτό. Είναι πάλι στον τελικό του Champions League, δηλαδή έβγαλε ένα λούκι 50 αγώνων. Βασικά και αν το δούμε και λίγο πιο μακριά, θα είναι σχεδόν η ίδια δεκάδα με τον περσινό τελικό του Champions League. Με μοναδική εξαίρεση των. Τερματοφύλακα. Ναι, και τον Φαμπίνιο. Αυτοί οι δύο θα είναι διαφορετικοί. Αυτοί. Ναι. Όπως είχε καταφέρει να έχει, αν όχι 11 στους 11, 10 στους 11 η Ρεάλ σε τρεις τελικούς. Ναι, έτσι θα πάει και η Λίβερπουλ. Και λογικό είναι. Απλά την κουβέντα για τη Λίβερπουλ την κάνω, γιατί δεν αντιλέγω ότι είναι θέμα το να έχεις βάθος πάγκου. Αλλά όταν ένας προπονητής βλέπει ότι ξέρεις τι, με αυτούς προχωράω. Και είσαι και σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Σημαντικό. Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και προπονήσεων και συμπληρωμάτων διαμορφής και δεν ξέρω εγώ τι. Να τα βάζω όλα στο πακέτο. Σκέφτεσαι ότι, ξέρεις τι, ναι, καλό άγιο το rotation, αλλά όταν φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς και έχουμε βγει από το κύπελο και έχουμε βγει από το League Cup και έχω μόνο πρωτάθλημα και Champions League, εγώ με αυτούς θα πάω. Ναι. Τακτικά είναι ένα ένιγμα τι θα δούμε. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες σας αρέσει νομίζω το επιθετικό έτσι, ποδόσφαιρο. Πολύ τρέξιμο εμένα. Κατευθείαν αυτό μου ήρθε στο μυαλό σε πρώτη σκέψη. Πολύ τρέξιμο θα δούμε και από τους δύο. Το θέμα είναι ποιος θα επιβάλλει ρυθμό και ποιος θα πάει στον κλεφτοπόλεμο να βγαίνει στην κόντρα. Αυτό δεν ξέρω. Και οι δύο θα περιμένουν την κόντρα. Και οι δύο είναι καλύτερες στην κόντρα. Εγώ θεωρώ ότι η Liverpool είναι ένα κλικ πάνω από το Tottenham και στην επίθεση και στην άμυνα. Η Tottenham όμως έχει παίκτες που μπορούσαν να κοντρολάνουν καλύτερα το ρυθμό όπως ο Άλ και ο Έριξεν, πιο τελικά τους, πιο να περάσουν και την κάθε πάσα. Η Liverpool όμως στα τρεξίματα που έχει στη μεσαία γραμμή, ναι, εκεί ναι. Με Χέντερσον, με Βαϊνάλντου, με Μίλνερ, με όποιον από αυτούς παίξει, εκεί το pressing που κάνουν ψηλά και το πώς μπορούν να κλέψουν μπάλα και να φτιάξουν φάση. Συμφωνώ σε αυτό. Σε αυτό δεν παίζεται νομίζω η Liverpool. Είναι πιο ποιοτική η Liverpool.
η Liverpool στο μυαλό μου δεν είναι ομάδα που όταν θέλει να τρέξει φτιάχνει φάσεις. Δεν τη φτιάχνει, την εκτελεί κατευθείαν. Mm, ναι. Αυτό έχω στο μυαλό μου, αυτό μου έχει μείνει από την φετινή Liverpool. Από τη Liverpool, από ό,τι που ανέλαβε ο Κλοκ, σιγά 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 το βλέπουμε αυτό να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Θα πάρει μπάλα και θα, αν πάρει μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νιώθω ότι του έχει πει ο Κλοκ, παιδιά, μπορείτε με τρεις πάσεις να τελειώσετε. Έτσι είναι. Αυτό είναι, Αντών. Έχει τελειοποιήσει την επιθετική μετάβαση. Τέλος. Δεν θέλω. Μην μου λέτε να κρατήσουμε μπάλα. Όχι, δεν θέλω να κρατήσουμε μπάλα. Ναι. Θέλω να την πάρετε από εδώ, την μπάλα, και να την διακινήσετε στην επίθεση. Τόσο απλά. Θα σας βρω εγώ τον τρόπο να το κάνουμε. Είτε με το αριστερό μπακ που παίρνουν όλη τη γραμμή, είτε με τους, με τους μέσους μπροστά τους έχουν τρία τρεχαντήρια που θα τους κάνει στη γρήγορη μπάλα και θα την προλάβουν. Δεν θέλω να την ταλαιπωρείτε. Το σύγχρονο στυλ, αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει, ότι πλέον αυτό είναι το σύγχρονο στυλ. Και στις σχολές προπονητών, για να σας έτσι προλάβω, η νέα τάση που έρχεται και προσπαθούν να προωθήσουν είναι η μετάβαση, το transition δηλαδή. Αυτό που έχει τελειοποιήσει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ είναι η νέα τάση. Αυτό πώς δουλεύεται, ρε Θωμά, εξήγησέ μας λίγο. Να πάμε σε λίγο πιο τεχνικές λεπτομέρειες. Δηλαδή... Να καλέσουμε τον Κλοπ να μας πει. Όχι, στο θεωρητικό επίπεδο έστω. Πώς το δουλεύει ένας προπονητής? Χτίζει από την προετοιμασία τη φυσική κατάσταση της ομάδας του, βάζει μέσα στη σεζόν τι είδους προπονήσεις για να μπορεί να τους έχει επί πόσους μήνες σε αυτό το επίπεδο να τρέχουν έτσι και να εκτελούν έτσι? Καταρχήν προαπαιτεί άριστη φυσική κατάσταση. Ωραία. Αυτό δουλεύει στην προετοιμασία, φαντάζομαι. Και όχι έτσι. Μόνο αερόβιο, αλλά αναερόβιο. Γιατί πρέπει για 10 δευτερόλεπτα, 7-8 όσο διαρκέσει αυτή η κόντρα, έτσι να το πούμε λαϊκά. Εσύ πρέπει να ανεβάσεις τους σφιγμούς σου και να τους ανεβάσεις με καθαρό μυαλό για να βρεις σωστές επιλογές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συνήθως αγωνιστικά παιχνίδια με το ότι κλέβω την μπάλα, τι λύσεις, τι μπορώ να κάνω και πού την κλέβω. Πάντα μετά πας να κοιτάξεις τον αντίπαλο, δηλαδή την έκλεψα εκεί, άρα αυτός λείπει ο μπακ εκεί. Άρα εκεί έχουμε υπεραριθμία, άρα φορτώσουμε εκεί η αδύναμη πλευρά. Κλέβει για παράδειγμα ο Χέντερσον ως αριστερός μέσος. Και απευθείας ανεβαίνει ο Ρόμπερσον. Έχει δηλαδή στο μυαλό ότι με το που θα πλεσάρει ο Χέντερσον ψηλά να κλέψει αυτό από τον δεξιό μπακ της αντιπάλου ομάδας, θα ανεβεί ο Ρόμπερσον για να δώσει στήριγμα στην αυγή αμέσως η επίθεση. Αυτό έτσι όπως το είπες, προϋποθέτει ότι έχουμε μια υπεραριθμία εκεί. Ωραία. Γιατί έχουμε ξεπεράσει έναν αντίπαλο, αυτό έχουμε κλέψει την μπάλα. Οπότε μένει ο Χέντερσον, ο Ρόμπερσον και τον μπακ, ας πούμε, μόνοι τους. Έτσι. Κάπως έτσι θεωρητικά να τα πούμε. Ναι. Αυτή είναι η νέα τάση λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Που περνάει και σχολές εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτό προδιαθέτει αυτοματισμό. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ο κάθε. Να υπάρχουν. Πώς το έχω στο μυαλό μου, δεν λέω ότι το ξέρω ότι, οτιδήποτε, αλλά το έχω στο μυαλό μου ότι υπάρχουν παίχτες που μόλις δουν ότι η μπάλα, η δικιά τους ομάδα, ανακτά την μπάλα στο δικό τους χώρο ευθύνης, αμέσως κάνουν την κίνηση. Mm-hmm. Και περιμένουν την μπάλα. Ναι. Ούτε να σκεφτούν να τον βοηθήσουν. Όχι, δεν θέλω να τον βοηθήσει αυτό. Θέλω να πας εκεί. Είναι δουλειά του αυτού, του παίκτη που έκλειψε, στον χώρο που την έκλειψε, να στη δώσει την μπάλα. Να την προχωρήσει, να σε βρει. Και προφανώς το σκάουτινγκ δουλεύει και στο διάβασμα του αντιπάλου. Σε ποια σημεία έτσι. Παιχνιδιού του αντιπάλου θα χτυπήσει το pressing ώστε να κλαπούν περισσότερες μπάλες πιο εύκολα και να δημιουργηθούν προποθέσεις για αμέσως επίθεση. Τώρα που πες σκάουτινγκ, έβλεπα την. Το Σάββατο ήταν. Όχι το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο. Την απονομή στην. Στον Άγιαξ ή στη Σίτι. Στη Σίτι. Mm-hmm. Την απονομή στο γήπεδο. Του πρωταθλήματος. Και κάποια στιγμή αρχίζουν να λένε στο κανάλι, γιατί την είδα και από το αγγλικό κανάλι που έδειχνε τους ρόλους του καθενός στο team. Εντάξει, είναι 6 αναλυτές ή 2. Αναλυτές είναι το επόμενο αντιπάλου. Δύο αναλυτές του επόμενου αντιπάλου, όταν λες, της ομάδας που έχει να αντιμετωπίσει στο επόμενο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι τέσσερις οι οποίοι κάνουν φάκελο και ο Γκουαρντιόλα έτσι όπως δουλεύει, έχει και κάποιον άνθρωπο ο οποίος του κάνει ειδικά φάκελο για παίχτες του αντιπάλου. Και αυτό είναι το εύκολο. Πήγα πέρσι σε ένα σεμινάριο ανάλυσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και σε κάποια φάση μας δείξαν ένα βίντεο από ένα παιχνίδι της City. Εμείς, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια λέγαμε, ας πούμε, το γραφικό το Μουρίνιο. Φεύγει 10 δευτερόλεπτα πριν σφύριξε τη σέντρα. Ωραία. Εμείς, η γραφική εδώ.
Πιο γραφική. Τώρα. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι μάλλον εσύ είσαι ο γραφικός και όχι ο άλλος. Δείχνουν ένα βίντεο τώρα και, με την, και στη United και στη City, η οποία έχουν παιδιά μέσα στα ποτήρια, σαν το τζάμι που έχουμε μπροστά μας εδώ, ένα πίνακα έτσι, ο οποίος είναι με πανί και δείχνει live εκείνη τη στιγμή του παιχνίδι, δηλαδή του ημιχρόνου ανάλυση. Είναι έξω από το γήπεδο ένα βανάκι με 2-3 αναλυτές, οι οποίοι κάνουν ανάλυση στο ημίχρονο τι έγινε, τι δεν έγινε, πού έχουν πρόβλημα αυτοί, που δεν έχουν πρόβλημα, και πάει μέσα στο ημίχρονο ο Γκουαρτιόλα. 5 λεπτά μιλάει μόνο με αυτούς. Και μετά πάνω στον πίνακα ζωγραφίζει και σβήνει, γιατί είχε ένα πανί πάνω από την οθόνη της τηλεόρασης. Τι γινόταν μέσα στο παιχνίδι, τα 45 λεπτά. Εντάξει, έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Nice. Τι να λέμε τώρα. Έχουν ξεφύγει. Nice. Έγινε. Το σημαντικό είναι αυτό. Είχαν βαν έξω από το γήπεδο που εκείνη τη στιγμή αυτή, σκέψου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι αναλυτής, πρέπει να ασχοληθείς. Ναι, με οτιδήποτε άλλο δεν πρέπει να ασχοληθείς. Δηλαδή, μόνο με αυτό, με τι αδυναμία είχε ο αντίπαλος, που είχε προβλήματα, εμείς που είχαμε αδυναμίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μα εμένα μου είχε μείνει η στιγμή στο Μπενφίκα Άιντραχτ. Ή το Άιντραχτ Μπενφίκα ήταν. Ξέρω από τα δύο παιχνίδια. Πάντως αυτό το ζευγάρι. Όχι το. Το Άιντραχτ Μπενφίκα. Νομίζω κατάλαβα τι θέλει. Το Άιντραχτ Μπενφίκα. Ναι, το Άιντραχτ Μπενφίκα στη Γερμανία. Που υπάρχει. Έχει κερδίσει φάουλ έξω από την περιοχή που είναι στο μεσοδιάστημα που λέμε για γέμισμα. Και εκείνη τη στιγμή πιάνει η κάμερα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν μπροστά τους. Ο ένας έχει ένα λάπτοπ και ο άλλος έχει ένα τάμπλετ. Είναι καλωδιωμένοι με ενδοεπικοινωνία και τους δείχνει ότι μιλάνε με το που γίνεται το πρώτο. Γιατί έγινε ένα φάουλ, απομακρύνθηκε η μπάλα και στην επόμενη φάση έγινε περίπου στον ίδιο χώρο νέο φάουλ και έρθει η Μπενφίκα. Και δείχνει, έχει πιάσει κάμερα. Το πώς δίνουν αυτή η εντολή, το τι είδανε από πάνω, το διάζωμα και φυσικά από το τάμπλετ τους, που έχουν κάποια πράγματα σημειωμένα. Και αυτομάτως έχει δοθεί εντολή σε άνθρωπο ο οποίος έχει ενδοεπικοινωνία, που μιλάει με τον προπονητή και ο προπονητής φωνάζει να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές το τι ανέλησαν εκείνη τη στιγμή, στην τελευταία φάση. Mm-hmm. Δηλαδή, πιο live ανάλυση αντιπάλου. Πραγματικά. Κάνει βήματα πρώτο το ποδόσφαιρο, γίνεται επιστήμη πλέον. Είναι αυτό που πηγαίνεις στο κήπεδο και βλέπεις και φωνάζεις προπονητικά. Λάρε φίλε, δεν το βλέπεις. εσύ είσαι ψηλά στην κερκίδα, στα 30 μέτρα, τα βλέπεις όλα και κατεβαίνεις κάτω από τον προπονητή. Σήμερα δεν τα βλέπεις, ναι, φίλε. Συγγνώμη. Κοιμάσαι εκεί στον πάγκο, δεν βλέπεις τίποτα. Λες να μην το βλέπει, αυτό που είπε ο Θωμάς. Έχει κάποια στιγμή καταλαβαίνεις όμως ότι είσαι πιο γραφικός από αυτό που νομίζεις ότι είναι γραφικός. Η αλήθεια είναι ότι πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά με αφορμή αυτό θα ήθελα να είχα ένα εισιτήριο κάποια στιγμή εφόσον γίνει το σχέδιο που υπάρχει στο Κλάνης Βικελίδης, που δίπλα στον πάγκο και δεξιά και αριστερά του θα υπάρχουν κόρτ σίτς, σαν το μπάσκετ θέσεις εκεί, ναι. Να δεις παιχνίδια από εκεί, ναι. Όπως ένας έγραψε, σχόλιο διάβασα προχθές. Γιατί είπαν ότι αυτές ήταν 600 θέσεις. Ωραία, άρα θα έχουμε του χρόνου 604 προπονητές. Έτσι. Γιατί ήταν δύο των ομάδων και από τους 600 λέει ήταν 602 προπονητές. Σκέψου τι έχει να γίνει. Άντε στις νίκες και στα παιχνίδια που κυλούν ήσυχα, όλα καλά. Θα το απολαμβάνουν κιόλα όσοι είναι εκεί. Σκέψου τι έχει να γίνει. Σε στραβά αποτελέσματα. Σε άσχημα παιχνίδια. Να το πω, πώς να το πω. Το ελληνοποιείς λίγο. Όχι, πώς στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτοί. Καλά, προφανώς, εντάξει. Μην ωραίο που είμαι καταστάσεις. Προφανώς και πάρουν και πολλές φορές η κριτική είναι και εξελίσσεται ο κόσμος. Προπονητής, δες εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά. Για παρένθεση, θα το κάνουμε αυτό σαν ανάλυση. Προσέλαβαν coach για τις ερωτικές σκηνές του Daniel Craig στο James Bond. Δηλαδή τι θα του δείξει. Βίντεο στα ποδητήρια. Ευληγησία, ευκινησία. Κοίταξε, θα είναι η πρώτη σκηνή, θα κάνει κάτω σκηνοθέτη, θα μπει ο Γκουαρδιόλα σε ένα γυάλινο πίνακα και θα δείξει. Εδώ αγόρι μου, εδώ λίγο το χέρι σου εδώ δεν είναι καλά στο μυρό. Θέλει πιο κάτω, θέλει πιο μπαλαμούτι, θέλει πιο. Ζούλα λίγο, ζούλα. Φοβερό. Τι ζούμε. Και εμείς νομίζουμε ότι ανακαλύψαμε Αμερική που προσπαθούμε να λύσουμε λίγο ποδόσφαιρο. Coach για ερωτικές σκηνές. Πλάκα, πλάκα, καλή δουλειά αυτή. Μια χαρά. Εντάξει. Του μεροκάμα του να βγαίνει. Θωμά, άλλαξε ρότα.
Ποιο θα βάλουν προπονητή τώρα, ε? Ενδιαφέρον να μας έλεγε το όνομα του προπονητή. Να, η νέα δουλειά του Αλέγκρι. Ένα βιογραφικό, πες, εγώ ανέβασα ομάδα. Την ανέβασα την Κρυφιά. Έχω άνοδο στο βιογραφικό μου. Θα σε ανεβάσω όπως η Κρυφιά, εγώ. Το κρυονέρι, κρυονέρι. Το κρυονέρι, ναι, συγγνώμη. Το κρυονέρι, θα σε ανεβάσω εγώ. Μην ανησυχείτε. Έτσι, έτσι. Φοβερά. Νομίζω αυτή ήταν η καλύτερη παρένθεση για να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, αφού προβληματιστήκαμε λίγο με το γεγονός ότι ο Ντάνιελ Κρέικ που θα παίζει ο James Bond θα έχει coach για τις ερωτικές σκηνές, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κανονικούς coach όπως τους έχουμε στο μυαλό μας εδώ στο Analyst Atom by Repress. Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 2.30, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2, το Analyst Atom by Repress. Την εκπομπή τη ξεκίνησα λέγοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολύ κινητικότητα και είμαστε λίγο χαλαρά και να δούμε τι γίνεται και αρχίσανε. Από ό,τι είδα, η ΑΕΚ αποδέσμευσε τον Λαμπρόπουλο οριστικά τον χαιρέτησε. Ο Πας Γιάννα έχει νέο τεχνικό τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και Ξάνθη είχε από χθες βράδυ, τον Ισπανό, τον Κίκο Ραμίρεθ. Και Ξάνθη έκανε κίνηση. Από ό,τι βλέπω, ο Ολιβιέ Ζηρού εδώ στο Twitter είναι χαρούμενος που υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Μέχρι λέει χαρούμενος που θα μεγαλώσει η περιπέτειά μου στα μπλε. Το χαίρεται να πάρει και κανένα Κύπρο αντίον της Arsenal. Να το έχει στο μυαλό του. Αυτά είναι όσα είδα λίγο στο Twitter σε μια βόλτα που έκανα στο διάλειμμα. Αφού βέβαια υπήρχαν άλλοι οι οποίοι έκαναν πιο χρήσιμες βόλτες, να μας δουν τα ποσοστά που υπάρχουν σε σχηματικές εταιρείες για τον επόμενο προπονητή της Juventus. Δεν το κάνουμε για στοιχηματικούς λόγους, αλλά από περιέργεια να δω αποδόσεις. Και μου έκανε εντύπωση που ο Ποκετίνο έχει μικρότερη απόδοση από τον Ντεσάν. Ναι. Είναι φαβορή κιόλας ο Μαωρίς ο Ποκετίνο, με 3,5 απόδοση. 3,5 απόδοση. Αυτό είναι να το παίξεις τώρα και αν πάρει τότε από το Champions League, να έχει πέσει το 1,20. Σίγουρα. Να φύγει πετυχημένος. Δεύτερος είναι ο Σιμόνι Ντζάκη στο 4,5. Τρίτο το Σιμόνι Ντζάκη το θεωρώ εντός εικόν, έτσι, inside info, γιατί εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι. Απλά σε κάποια ρεπορτάζ καταγράφει το όνομά του, αλλά για να το λένε δεν τους ήρθε, δεν μάσα φύλλα καπνού. Μετά στην επόμενη τρίτη θέση είναι μαζί ο Αντώνιο Κόντε και ο Σάρι, 6 απόδοση. Ή αν τον Κόντε έχει γίνει ένας μικρός χαμός, όχι συζητάει με τη Γιουβέντους, όχι συμφώνησε με την Ίντερ, όχι συμφώνησε με τη Γιουβέντους, όχι συζητάει με την Ίντερ. Έχει ένα χρόνο που είναι εκτός πάγκων ο Κόντε. Ναι, μετά την Τζεύση δεν ήταν κάπου, ναι. Που πέρσι το καλοκαίρι. Για τον Κόντε πάντως χθες διάβαζα σαν τελευταία πληροφορία ότι μάλλον κλείνει στην Ίντερ. Παρένθεση, μου έχει μείνει η καταγραφή κινήσεων του Κόντε στη χρονιά που ήταν στην Άρσεναλ, στη Τσέλσι. Πήρε το πρωτάθλημα. Που είχε στείλει από ένα κρασί μαζί με μία κάρτα σε όλους τους υπαλλήλους του αγωνιστικού τμήματος, φροντιστές, μασέρ, σε όλους όσους ήταν στα προπονητικά, στο προπονητικό κέντρο όταν έκανε προπόνηση η Τσέλσι, αλλά και στο γήπεδο, τις καθαρίστριες και αυτό, λέγοντάς τους πως ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνετε, από τη στιγμή που δουλεύατε μαζί μας, που μας βοηθούσατε και στον καθένα να γράψει ξεχωριστά. Εσύ που καθάριζες τα αποδυτήριά μας, εσύ που έκανες μαζί στους παίκτες μας, για μένα έχετε ρόλο στο πρωτάθλημα, είστε πρωταθλητές, σας ευχαριστώ πολύ, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Ωραίος ο Αντώνιο. Κίνηση που σε σκλαβώνει αμέσως. Ναι, βέβαια. Είσαι η καθαρίστρια των αποδυτηρίων. Είναι αυτό που έλεγε ο Μουρίνιο. Που λέει όταν μπαίνω στο αποδυτήριο και βρίσκω την καθαρίστρια, όταν τη ρωτάω τι δουλειά κάνεις εδώ, δεν θέλω να μου απαντάει είμαι καθαρίστρια, θέλω να μου απαντάει είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να πάρω το πρωτάθλημα. Με τη δουλειά που κάνω. Σε αυτή τη λογική λοιπόν ήταν και ο Κόντε. Λεπτομέρεια κίνηση ψυχολογίας, όπως και να την πεις, εμένα μου μένουν τέτοιες κινήσεις. Πάντως, καταλαβαίνω δεν τρόπο... θέλαμε πάλι πίσω στη Γιουβέντους, παρόλα αυτά. Εντάξει, πήρε το Άιντο πρωτάθλημα τότε. Αλλά βέβαια δεν είχε Γιουβέντους και τα υλικά που έχει τώρα, τότε. Ναι. Αλλά στην Ευρώπη έδειξε ότι. Και αυτό ζητάει πλέον η Γιουβέντους. Από εδώ και πέρα. Αυτό τους λείπει. Αλλά αυτό που λέγαμε και χθες με τον Αντώνη, πρέπει να πάει σε λύση που θα προσαρμοστεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζωσέ Μουρίνιο δηλαδή που είναι επόμενος. Όχι, 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 όχι. Μακριά.
Ακολουθεί ο Pep Guardiola, Didier Deschamps και Laurent Blanc. Ο Laurent Blanc δεν τον θυμάμαι προπονητικά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν θυμάμαι δουλειά του. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι. Λίγο στην Παρή, εγώ μπορώ να το θυμηθώ. Τον Deschamps του βγάζω το καπέλο. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τόσο πολύ ταλέντο σε εθνική ομάδα. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τόσο πολλές προσωπικότητες σε εθνική ομάδα. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια κατάσταση η οποία από κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι είσαι το φαβορί. Αν υπάρχει, ένα βαθμό δυσκολίας βάζω σε έναν προπονητή που παίρνει κατά κάτι με τίτλο φαβορί για παγκόσμιο κύπελο, όταν αρχίζουν όλοι και μιλάνε για σένα, να καταφέρεις αυτό να το κρατήσεις και να το διαχειριστείς, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό του να επιστρέψεις σε ρουτίνα, σε καθημερινότητα, γιατί τελείωσε. Πού τον είδαμε τελευταία φορά τον Deschamps σε σύλλογο? Δεν μπορώ να θυμηθώ, τώρα έχω σκάλωση. Ούτε εγώ, μην νομίζεις. Μετά την Παρή που πήγε. Ο Deschamps στην Παρή. Ο Deschamps δεν ήταν, ο Blanc ήταν στην Παρή. Ναι, ο Blanc, ο Deschamps ρώτησες, ναι. Ναι. Σε ομάδα, Μαρσέγη ήταν ποτέ. Έχω χάσει τέχνη του. Έχω χάσει τέχνη του, περίεργεια να τον κουκλάρεις. Ναι, για να μας φύγει περίεργεια. Πού ήσουν, ρε, παλικάρι. Πού ήσουν, ρε, Deschamps. Σαν παίκτης πάντως ήταν στη Γιουβέντους, έτσι. Ναι. Σαν παίκτης ήταν στη Γιουβέντους. Αλλά είναι θέμα το να επιστρέψεις σε τέτοια ρουτίνα, να μπεις σε τέτοια... Μαρσέγγι, είχε δίκιο. Λοιπόν, ήταν προγραμματής για μία τετραετία στη Μονακό, 2001-2005. Και είχε πάει στον τελικό. Ναι. Μία χρονιά... Και σε εκείνο το τελικό είχα πάει κιόλας. Μία χρονιά στη Γιουβέ μετά 6-7, μετά σωστά θυμόμουν, ήταν από το 9 μέχρι το 12 στη Μαρσέγγι. Και από το 12 μετά στην Εθνική Γαλλία. Έχει να προπονήσει ομάδα για 7 ετία. 7 χρόνια, είναι πολλά. Είναι πολλά. 7 χρόνια. Ναι. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Και στο κάτω-κάτω αν έχει αλλάξει ο ίδιος, είναι μέλος αυτού γιατί είναι σε εθνική ομάδα με ποιότητα που μπορείς να τις βάλεις χαρακτηριστικά και αυτά. Αλλά είναι το. Η καθημερινότητα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Γιατί είναι μια άλλη πραγματικότητα το να δουλεύεις σε εθνική. Που λέει, έλα μου, εσύ τι κάνει. 10-50 το χρόνο για να δώσει. Αυτό είναι το δύσκολο. Για διαχειριστώ αυτό. Και όλους αυτούς τους στάρ που είχε να σου Γαλλία, λένε όλοι, δες και εκείνον, δες και τον άλλον. Να αφήνεις εκτός ονόματα όπως... Γι' αυτό ειδικά μιλάω για τον, για τον Deschamps. Γιατί το, να το... Εάν είχε ανακοινωθεί ένα μεσημέρι 12 η ώρα, για παράδειγμα, η... Η 23η της Εθνικής Γαλλίας, σε επόμενες 3 ώρες είχε γεμίσει ο διαδίκτυο με τις ενδεκάδες, για να μην πω 23άδες, με την ενδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας που λείπει από το Μουντιάλ. Που ήταν εξίσου γεμάτη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι... Έχει πολλές δυσκολίες ο προπονητής, γιατί συναντά και παίκτες οι οποίοι δουλεύουν διαφορετικά τακτικά κομμάτια όλη τη χρονιά. Βέβαια, είναι παίκτες μεγάλο επίπεδο, μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά δεν είναι εύκολο να χωρέσει ένα 4-3-3 τον Γκριεσμάν. Ναι. Ο οποίος είναι... παίζει 3 χρόνια 4-4-2 με το Σιμεώνε. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας προπονητής που μπορεί να βρει τους καλύτερους, αλλά από κάποια στιγμή και μετά υπάρχουν παίκτες στους οποίους μπορεί να τους ξέρει, να τους γνωρίζει προσωπικά. Mm-hmm. Το να πείσει κάποιες προθέσεις που δεν είναι στην Ελληνική Γαλλία, ξέρεις ότι ξέρεις, θέλω να αρχίσεις να με μαθαίνεις και εμένα. Mm-hmm. Ότι εγώ μπορώ να σου είμαι χρήσιμος και στα αποδυτήρια. Όλο αυτό το κομμάτι των. Των εθνικών ομάδων. Αλλά επιστρέφοντας στη Γιουβέντους, μου κάνει εντύπωση το τόσο χαμηλό ποσοστό του Ποκετίνου. Προφανώς και έχει να κάνει με την όλη κουβέντα που είχε ξεκινήσει και πριν και μετά τη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τον Άγιαξ, που άρχισε να λέει ο Ποκετίνου ότι ναι, okay, εντάξει, έχω εδώ μια δουλειά την οποία τη σέβομαι και μου αρέσει πάρα πολύ και ξέρει τι σημαίνει αυτή η δουλειά για μένα. Αλλά αν πάρουμε το Champions League, τα πράγματα αλλάζουν. Και όντως αλλάζουν. Δεν τελειώνει η δουλειά του. Απλά φτάνει σε ένα. Στο απόγειο, σε ένα σημείο. Λες, μετά από αυτό. Δεν το έχει στο μυαλό του. Δεν το έχει στο μυαλό του. Το έχει στο μυαλό του αν του βγει κάποια στιγμή να είναι σε τέτοιο επίπεδο η ομάδα που φαντάζομαι το έχει στο μυαλό του να διεκδικεί και το πρωτάθλημα. Γιατί τότε να διεκδίκησε το πρωτάθλημα του 2016. Το έχασε από την Λέστερ.
Αυτά. Υπήρχε, ναι, πέρυσι δεν θυμάται κανείς ότι βγήκε. Πρόπερσι βγήκε δεύτερη. Πρόπερσι βγήκε δεύτερη. Το 17 με την Τζέλση πρωταθλήτρια. Ναι. Ναι. Στην πρώτη του χρονιά στην, στην Premier League είχε περάσει τον, τον Guardiola. Στη City. Είχε φτάσει σε ένα σημείο, όχι να το διεκδικεί, αλλά δηλαδή αν μπορεί να μειώσει την διαφορά, δεν το κατάφερε, αλλά είχε κατεθεί μέχρι την, την δεύτερη θέση. Και φέτος έκανε μια σεζόν στην οποία κάποια στιγμή το λάσο κόπηκε. Δηλαδή πήγαινε, μπροστά, ήταν, πήγαινε μπροστά η City με την Liverpool, προσπαθούσε, κάποια στιγμή το λάσο κόπηκε και δηλαδή ήταν η πρώτη χρονιά, 4 χρόνια είναι στην, πόσα είναι στην τότε να αποκαιτίνω, ήταν η πρώτη φορά που είχε 5 αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Για εκείνη εκεί το διάστημα στο οποίο τον άφησε τόσο πολύ πίσω που άρχισε να μπαίνει σε αμφισβήτηση και παρουσιάζεται την τετράδα. Αλλά εκεί η Chelsea και η Arsenal έκαναν μια ακόμα μεγαλύτερη κοιλιά από αυτή τη Tottenham. Σε εκείνο το διάστημα στο οποίο είχε καταγραφεί σε 15 παιχνίδια και των 3 ομάδων, από 5 την καθεμία, συνολικά για αυτές τις ομάδες 3-5 νίκες, κάτι τέτοιο. Ήταν ένα διάστημα στο οποίο ανά ώρα και μέρα, γιατί δεν παίζανε ποτέ τις ίδιες ώρες, έχανε η μία, έχανε η άλλη, ισοπαλία η τρίτη, μετά άντε πάλι, ισοπαλία ήττα. Και φτάσαμε στο σημείο, η Arsenal θέλει το Champions League, το Europa League για να παίξει στο Champions League την άλλη Τετάρτη για να πάρει ένα στήριο μπάς και σώσει τη χρονιά ο Έμερ, γιατί θα είναι τρίτη χρονιά που θα είναι εκτός Champions League η Arsenal. Ναι. Ναι, η τελευταία. Πέρσι, πρόπερσι και αν έρθει η επόμενη θα είναι η τρίτη. Πώς και δεν υπάρχει έτσι κανονισμός αφού ο άλλος φιναλίστη έχει εξασφαλίσει τη θέση του Champions League να την παίρνει η Arsenal ούτως ή άλλως. Εντύπωση μου κάνει. Συνηθίζεται στο κύπελλο αυτά συνήθως. Αν παίζει μια ομάδα στα ενδοχώρια. Η UEFA έχει αποφασίσει ότι ο κάτοχος του Europa League παίρνει σε συγκεκριμένη θέση και στην κλήρωση των group. Και αν... Οπότε σου λέει αν το πάρει κάποια ομάδα που δεν είναι, θα την φέρουμε στο Champions League. Αν το πάρει κάποια που είναι, αλλάζει στάτους. Ναι. Είναι ένα κίνητρο. Επηρεάζει και τις πιθανότητες αντιπάλους του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί αν το πάρει η Arsenal και μπει στους ομίλους, παίρνει αυτή τη θέση που λέει ο Αντώνης. Και μάλιστα επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι θα βγάλουν οι Άγγλοι 5 ομάδες αν γίνει αυτό στο Champions League. Έχουν ήδη 4 ομάδες εξασφαλισμένη θέση και θα βγάλει και 5η ομάδα η Αγγλία, αν το πάρει η Arsenal. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμάμαι κιόλας, μην πω κουτσάνα. Νομίζω στις οι 8 πρώτες ομάδες που είναι επικεφαλής ομίλων είναι 7 πρωταθλήματος και η κάτοχος τροπέου. Έχω την εντύπωση πως έτσι συμβαίνει. Αγγλικού, γερμανικού, ισπανικού, ιταλικού. Στην Ιταλία πάντως μια εξτρά θέση την πήρε Λάτσιο που είναι πιο κάτω στην βαθμολογία για Europa League. Η Λάτσιο την πήρε λόγω κυπέλλου. Ναι, όχι κυπέλλου. Την πήρε οπότε. Εκεί αλλάζουν τα... Και στην Αγγλία η Wolves αντίστοιχα ως 7η του πρωταθλήματος βγαίνει στο Europa League γιατί η Watford δεν κατάφερε να πάρει το κύπελλο. Αν έπαιρνε το FA Cup η Watford θα ήταν στο Europa League, θα έμενε εκτός η 7η η Wolves. Όπως και στην Ιταλία τώρα επειδή το πήρε η Lazio και βγαίνει στο Europa League, δεν βγαίνει η Torino που μάλλον θα είναι 7η. Πάνω στη Serie A που είπες, επειδή το συζητήσαμε και χθες, άρχισα να βλέπω οι γελιογραφίες που βγαίνουν για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Τι έχει να γίνει, ε? Ναι. Ότι είναι προπονητές στη θάλασσα και κολυμπούν προς το καράβι το ευρωπαϊκό και τους αντιπάλους των ομάδων τους έχουν κάνει ως καρχαρίες. Ποιος θα φάει ποιον, για να δούμε. Ναι, γιατί όπως σχολιάζαμε χθες, οι περισσότερες ομάδες που δίνουν αγώνα για να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο έχουν ενδιαφερόμενο αντίπαλο. Όχι περισσότερες. Νομίζω μόνο μία είναι ενδιαφερόμενη. Η Εμπολή. Η Εμπολή απέναντι στην Ίντερ. Μετά από αυτό το Λάτσιο Μπολόνια. Ναι. Νομίζω ναι, η Μπολόνια έχει σωθεί. Η Εμπολή είναι ένα βαθμό πάνω από την Τζένοα. Ή έναν ή δύο. Που η Τζένοα έχει θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι. Επομένως η Εμπολή καίγεται. Θα πάει στο Σαν Σίρο. Θέλοντας οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς.
Και ίντερ αντίστοιχα μπορεί να τα καταφέρει και να μείνει εκτός. Πραγματικά. Εκεί θα μιλάμε για το κατόρθωμα, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν. Οι υπόλοιπες και... εναλλάσσονταν. Η Ίντερ ήταν σταθερά με στην τετράδα όλη τη χρονιά. Και κάποια στιγμή έκανε για την νίκη επί της Μίλαν. Ναι, και εκεί είπαμε και ότι με... το κλείδωσε. Ναι, αλλά... και εκεί. Και η Ίντερ είπε, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά κατάφερε να. Λίγο, παίξε λίγο μπάλα. Κάνε λίγο κάτι. Με την Ουντινέζα έκανε αποτελέσματα, στραβάμε. Έχασε βαθμούς όπου μπορούσε να χάσει, τους έχασε. Ακριβώς αυτό. Όπου μπορούσε να τους χάσει, τους έχασε. Αυτά λέγαμε. Είναι την Κυριακή στις 4 τα παιχνίδια. Ευτυχώς είναι το μοναδικό ενδιαφέρον που υπάρχει μέσα από το Κύριακο. Όλα την ίδια ώρα. Δεν έχει κάτι άλλο, ούτε τελικό σου. Μα τελείωσαν όλα. Το μπαράζ off Πλατανιά ποτέ. Αύριο. Τώρα είναι off Πλατανιά. Στις 7 θα γίνει και εκεί. Νομίζω off. Ναι, θα είναι έκπληξη. Θα είναι έκπληξη να μείνει εκτός. Πάντως ήταν καλός ο Πλατανιάς στο πρώτο παιχνίδι. Το πάλεψε, είχε ευκαιρίες. Είχε και όφη βέβαια. Αλλά ήταν καλός ο Πλατανιάς, στάθηκε. Το όλο θέμα είναι ότι ο Πλατανιάς θέλει τον γκολ. Ναι. Αυτό. Και μετά να φωνάξουν όσο μπορούν από τα χανιά, να κρεμαστούν από τα δοκάρια τα παιδιά. Ναι, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις και λογικό είναι όταν μιλάμε για την ομάδα η οποία έχει μειονέκτημα στην κατηγορία. Μια και τόφη κουβέντα κάποια στιγμή θα γίνει και τον Παρά στη Γερμανία. Α, ναι. Σωστά. Εκεί που οι δύο ομάδες που διεκδικούσαν την απευθείας άνοδο. Κολονία και η Πάντερμπορ ανέβηκαν. Η Πάντερμπορ θα αυτοκτονούσε, θα λέγαμε ότι αυτοκτονούσε, αλλά. Έχασε τελικά. Έχασε και η Union Berlin δεν κέρδισε, οπότε δεν άλλαξε. Πάει στον Παρά Union, ναι. Πάει Union. Η Πάντερμπορ. Τι έχει κάνει η παιδιά αυτά τα χρόνια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Ένα πίνακα με τις. Ναι. Με τα πτώσεις της. Η Κολονία επέστρεψε γρήγορα. Η έκπληξη ήταν το Αμβούργο. Έμεινε εκτός, ούτε τρίτη δεν προλάβαινε. Ναι. Ούτε στον Παράζ. Ούτε Μπαράζ. Ο Κυριάκος Οδόπουλος. Το Αμβούργο έμειναν. Τέταρτη βγήκαν. Β' Εθνική. Πάλι Β' Εθνική. Τσβάιντε Λίγκα. Τσβάιντε Λίγκα. Ναι. Θα μας λείψει το Αμβούργο. Στουτγκάρδη Ουνιών είναι οπότε τον Παράζ. Στουτγκάρδη Ουνιών, ναι. Διπλά ματς είναι. Νομίζω έχει σπάσει ποτέ αυτό το ζευγάρι από ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ή γενικά συνήθως. Τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και εγώ πότε θυμάμαι. Το Αμβούργο στον Παράζ δεν είχε πέσει. Δεν ξέρω, ναι. Έχουν εντύπωση ότι στον Παράζ είχε πέσει το Αμβούργο ή είχε πέσει απευθείας. Όχι, απευθείας. Όχι, απευθείας είχε πέσει. Ναι. Απευθείας είχε πέσει. Ναι, γιατί θυμάμαι το ότι είχε γίνει. Το γήπεδο τη έχει γίνει. Απευθείας και μετά σώθηκε η Βόλσμπουργκ, αν δεν κάνω λάθος. Η Βόλσμπουργκ έχει σωθεί σε Παράζ και με το Βιερίνια κιόλας. Εκείνη η χρονιά πρέπει να ήταν. Το έχει καταφέρει. Έχει φάει μεγάλο. Μεγάλο ζόρι. Δεν είχα ιδέα για το Αμβούργο. Δηλαδή δεν θυμόμουν. Είδα ότι ανέβηκε η Πάτερμπορν και λέω εσύ. Κολονία πρώτη. Δεν την έχω δει δύο φορές στην ίδια κατηγορία. Την έχω δει μόνο γιατί ήταν να πέσει από την τρίτη κατηγορία πιο κάτω και σώθηκε λόγω προβλημάτων οικονομικών άλλων ομάδων της Μόναχο 1860. Αλλά την τελευταία 6 χρόνια έχει βγει 3 φορές 18 και 3 φορές δεύτερη. Ή του ύψους ή του βάθους. Και είχε συνεχόμενες υποβασμούς και συνεχόμενες ανόδους. Και θυμάμαι πριν από 2 χρόνια το έβλεπα και είχα δει την Πάτερμπορ σε 2 σεζόν πρωταθληματικές είχε κάνει 9 ή 10 νίκες. Σύνολο. Σε 2 πρωταθλήματα. Σε 2 πρωταθλήματα. Γιατί έπεφτε, όταν λέμε έπεφτε. Κατέρε. Πέφτω, παιδιά, εγώ δεν. Μην ψάχνουμε κανέναν άλλον. Εγώ θα πέσω. Και όποιος θέλει. Βρείτε τους επόμενους. Και όποιος θέλει. Ναι, είχε τέτοιες πτώσεις. Και την Πάτερμπορν τη θυμάμαι στην πρώτη κατηγορία όταν είχε ανεβεί εκείνη τη χρονιά. Μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω, πού βρέθηκαν αυτοί. Πώς φτάσανε εδώ. Αλλά είναι εντυπωσιακό δηλαδή να έχει τέτοιες μεταπτώσεις μια ομάδα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι λογικά αλλάζει ρόστερ κατά 15-18 δηλαδή. Δεν νομίζω να. Πραγματικά. Δεν βράει κορμό. Δεν μπορεί παίκτες οι οποίοι έχουν δύο υποβάσμους να έχουν δύο ανώδους μετά. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Κάτι συμβαίνει. Κάτι περίεργο παίζει με αυτή την Πάτερμπορν. Και η Ιταλία είχε εκεί ανατροπές με την τιμωρία του Παλέρμο. Τι έγινε εκεί. Διεκδικούσε θέση ανώδου και τιμωρήθηκε θα πέσει στην τρίτη κατηγορία, δεν κατάλαβες. Ναι, για οικονομικά λέει θέματα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Εκεί ρίχνουν καμιά ομάδα. Εκεί υπάρχει. Όχι απλά καμιά ομάδα. Τη Γιουβέντους είχαν τελειώσει.
Και όταν είναι. Και ο Ντεσάμ, επειδή το είπα νωρίτερα, όσο μιλήσαμε με τον Ντεσάμ, ήταν τη χρονιά που ήταν η γη του στη δεύτερη κατηγορία. Την είχε αναλάβει. Ναι. Ήταν τότε το 6-7. Για και πει στην Ιταλία δεν είναι απλά ότι ρίχνουν ομάδε. Όλα αυτά τα κάνανε σε καλοκαίρι που είχαν πάρει το παγκόσμιο. Ναι. Και μάλιστα νομίζω είχε αρχίσει να διαρρέει το σκάνδαλο και να παίζει έντονα στα μίντια και πριν τον τελικό, πριν το πάνω. Δηλαδή, ενώ η εθνική του ομάδα έκανε πορεία για να πάρει το Μουντιάλ, τελικά το πήρε, υπήρχε όλη αυτή η σκιά για το ποδόσφαιρό του. Δηλαδή, δεν λογαριάζουν οι άνθρωποι. Εντάξει. Νομίζω και καλά κάνουν. Και οι Γάλλοι έχουν φέτος μπαράζ. Ο τρίτος με τον τρίτο από την League 2. Νομίζω η Καέν θα παίξει. Yeah. Αν δεν κάνω λάθος. Στη Γαλλία έπρεπε να έχει άλλη μια αγωνιστική. Νομίζω. Ναι, στο καλοκαίρι παίζουν ακόμα. Ναι. Την Παρασκευή το βράδυ έχουν λέει πως θα γίνουν όλα τα παιχνίδια. 24 του μηνός. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, έχει τελευταία αγωνιστική. Και μάλλον η Καέν πάει σε play out. Καλό. Καλό θέμα έχουν και εκεί. Γιατί ξέρεις, στο μυαλό μας έχουμε ότι. Εντάξει, ναι, στη Γαλλία τι γίνεται. Ναι, η Πάρη είναι πρώτη και. Από εκεί πέρα. Όλοι οι άλλοι τρέχουν. Ναι, θυμίζει λίγο πρωτάθλημα μπάσκετ μέχρι φέτος. Και είναι και ο τελικός των 100 εκατομμυρίων πότε είναι. Έτσι δεν το λένε, των 100 εκατομμυρίων. Το ντέρμπι. Παραπάνω. Παραπάνω. 200. Είναι. 200. Ναι. Ντέρμπι. Άστον Βίλα. Άστον Βίλα. Τέρι Λάμπαρτ. Ναι, ναι. Άλλο και από εκεί. Πώς έκατσε. Ο Λάμπαρτ κάνει πολύ καλή πορεία. Ο Λάμπαρτ γιατί σήμερα πήρε μια ομάδα, νομίζω, σαν πέμπτος μπήκε. Σήμερα έβλεπα. Σαν πέμπτος. Σαν δύο. Ναι, σαν έκτος. Σαν... Πώς θα κάνω. Σαν έκτος. Σήμερα έβλεπα ότι ο Λάμπαρτ παίζει πολύ έντονα για την Τζέλσι εφόσον φύγει ο Σάρι. Εντάξει. Πάντως και αυτός και ο Τζέραρτ στις πρώτες χρονιές προπονητικά και ο Τζέραρτ στην Rangers μπορεί να μην έσπασε την πρωτοκαθεδρία που έχει χτίσει. Δεν είναι ήταν... να τη σπάσει. Είναι το ρόστερ που είχε δεν αναλάβει. Δεν το περίμενε κανείς. Ήταν μια καλή πορεία. Στην ομάδα που πήγε. Αλλά θα έπαιρνε ένα προπονητή το Λαμπάρτ στη Chelsea. Κατευθείαν στα βαθιά λίγο ας πάρει πρώτα μια. Ναι, είναι άμα δύσκολο εγχείρημα. Από ποια άποψη το λέω, ότι για την Chelsea, άμα βρει έναν άλλο προπονητή και τη πάει, μια χαρά. Ακόμα καλύτερα θα είναι για τον Λάμπαρτ. Αλλά είναι ένας προπονητής που δεν είναι ότι είναι ταλέντο να τον καπαρώσω, να τον προλάβω. Σε σένα θα πάει. Ναι. Αργά ή γρήγορα. Πού θα πάει. Ναι. Πού θα πάει, δηλαδή αν τον πει μια ομάδα και τον πει και η Chelsea, έλα, πού θα πάει. Απλά προφανώς σκέφτονται στη Τζέλση ότι πήγαμε με τους Ιταλούς αυτά τα χρόνια, με Κόντε, με Σάρι. Αν φύγει και ο Σάρι, το επόμενο μοντέλο ας είναι κάτι Άγλος. Δικό μας, με καινοτομίες. Θα δούμε. Πιθανή σκέψη, ναι. Οι Άγγλοι το έχουν αυτό, δηλαδή με τις παραδόσεις, τις σημαίες τους και αυτά. Μπορεί μερικές φορές να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό με αυτά. Μετά The Chosen One, The Special One, The. Του αρέσουν και αυτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον όρο One, βέβαια. Εμείς έχουμε άλλα. Άλλα One. Με Βαλβέρντε, τι γίνεται στην Ισπανία. Περιμένουμε τον τελικό τώρα και υπάρχει ο τελικός. Να, είδατε που όλο και κάτι βρίσκουμε. Το Σάββατο είναι αυτός ο τελικός. Τον Μπαρτσελόνα με ποιον. Σκέψη. Μπαρτσελόνα με ποιον. Με τη Βαλένθια. Α, ναι. Με τη Βαλένθια. Παίρνει ο Βαλβέρντε, παίρνει και το κύπελο και λε: OK, έχω δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα. Εφεύγω. Αφήστε με ήσυχο. Θέλετε και Champions League. Όχι, δεν θα με φύγετε εσείς. Όχι, εγώ θα φύγω μόνος μου. Δεν με διώχνετε. Θα σας προλάβω. Λοιπόν, εμάς πάντως δεν μας προλάβει κανείς. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 3. Από τις 2 και μετά, εδώ στο ανάλυση του Περιπρές, ασχοληθήκαμε με όλα όσα κινούνται, ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Τις αναζητήσεις ομάδων για προπονητή, κάποιες ανανεώσεις. Τον επόμενο προπονητή της Γιουβέντους ψάχνουμε από την Παρασκευή. Θα τον βρούμε πριν την Γιουβέντους. Θα τον βρούμε και θα πάρουμε τηλέφωνο. Κύριε Νίλη, τι κάνετε, τον Ανιέλη, τι κάνετε, πώς είστε καλά, πώς πάει η Φιάτ καλά, όλα καλά. Τα γεωράζω και εκεί. Δεν σκάνε έτσι. Πώς θα πάτε. Οι αερώσει και σκάνε, όχι. Μπράβο, πάντα τέτοια πάντα. Και λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε. Όχι, παιδιά, κύριε Νίλη, όχι εγώ. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Καλό παιδί, τη φόρμα του Γιουβέντους κοιμάται. Λοιπόν,
Γιώργος Παναγιωτίδης, Θωμάς Μετελόπουλος, Αντώνης Τσακαλίας. Ήμασταν μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την στιγμή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.